Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά στη συνέχεια και μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία και να διαγράψουμε, να περιγράψουμε, να αποδείξουμε, θα τολμούσα να πω, το απαραίτητο και το αναγκαίο της εμπειρίας της Πεντηκοστής στη ζωή του κάθε χριστιανού, ανεξαρτήτως δόγματος, ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, χρώματος, φυλής, λαού, έθνους. Κάθε χριστιανός σε οποιοδήποτε μέρος της γης, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, αλλά και οποιοδήποτε δόγμα χριστιανικό και αν ανήκει, είναι απαραίτητο, αναγκαίο, μέσα από το Λόγο του Θεού, να έχει αυτή την φοβερή εμπειρία της πλήρωσης του βαφτίσματος, καθώς λέει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Μέχρι τώρα λοιπόν προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως τι είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου. Αναφερθήκαμε μέσα από το Λόγο του Θεού στις προφητείες της Πεντηκοστής, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, και στη συνέχεια μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή από το 33 μέχρι το 90 περίπου μετά Χριστό, περιγράψαμε ό,τι βρήκαμε γραμμένο στο Λόγο του Θεού, απαραίτητο, που αποδεικνύει το απαραίτητο και το αναγκαίο της εμπειρίας της Πεντηκοστής στη ζωή του κάθε χριστιανού. Στη συνέχεια, με τη χάρη του Χριστού, θα ασχοληθούμε με τις περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας, που καταρχάς θα τις χωρίσουμε μετά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που ήταν από το 33 μέχρι το 90, στην περίοδο των Αποστολικών Πατέρων, που ήταν από το 90 έως το 160, στην περίοδο των Μεταποστολικών Πατέρων, που ήταν από το 60 έως το 250, στη συνέχεια από το 250 και έπειτα εμφανίζεται το φαινόμενο του αναχωρητισμού και μπαίνουμε στους εκκλησιαστικούς πατέρες περίπου μέχρι το 400, και από το 400 μετά Χριστό και έπειτα μπαίνουμε στο Μεσαίωνα και φτάνουμε μέχρι τη σημερινή εποχή. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας αυτή τώρα πια μέσα από τις εμπειρίες που καταφαίνονται στα γραπτά των Αποστολικών Πατέρων, Μεταποστολικών Πατέρων, Εκκλησιαστικών Πατέρων, μέσα δηλαδή από τη συνέχεια της εκκλησιαστικής, της χριστιανικής ιστορίας, της ιστορίας του χριστιανισμού. Ναι, από τον πρώτο αιώνα ακόμα παρατηρείται μία σταδιακή ύφεση της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στις εκκλησίες, της λειτουργίας των χαρισμάτων, και υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που έχει συμβεί αυτό. Βεβαίως εδώ θα ήθελα να πω ότι ανεξαρτήτως περιόδου και χρονολογίας, όπου η Εκκλησία δοκιμάζεται και διώκεται, εκεί συμβαίνουν αναζωπηρώσεις Πνεύματος Αγίου, λειτουργούν τα χαρίσματα και το Πνεύμα το Άγιο δηλώνει παρόν, έτσι ούτως ώστε να στηρίξει, να ενισχύσει, να ενδυναμώσει και να κατευθύνει την Εκκλησία του. Αυτό συνέβη και στην πρώτη Εκκλησία με τους διωγμούς στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, αλλά και στα κατοπινά χρόνια, ακόμα και μέχρι το 200 μετά Χριστόν, που γίνανε οι τελευταίοι διωγμοί χριστιανών, τοπικοί, όπου εκεί σε όλο το εύρος, σε όλο το φάσμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτή ήταν εκτεταμένη, όπου εκεί το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε δήλωνε παρόν και ενίσχυε τους αδερφούς χριστιανούς. Όμως, όπως είπαμε, παρουσιάζεται μία σταδιακή ύφεση. Μας προειδεάζει ο Λόγος του Θεού για τους λόγους αυτής της ύφεσης από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μιλά και αναφέρεται στους αγγέλους των εκκλησιών των 7 της Αποκάλυψης, χαρακτηρίζει με τρόπον τεινά τις κάθε εκκλησίες μία προς μία με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επί παραδείγματι, στην εκκλησία της Εφέσου, στο 5 εδάφιο διαβάζω και από το δεύτερο κεφάλαιο, «Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε
τα πρώτα έργα, οι δεμοί έρχομαι προς εταχαίως. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν της εκκλησίας της Εφέσου ήταν ότι εξέπεσε ενώ έλαβε, ενώ ο Κύριος τη σύστησε, ενώ ο Κύριος εργάστηκε μαζί της, εξέπεσε και έκανε άλλα έργα από τα πρώτα. Παρέκλεινε λοιπόν της πορείας της. Στην εκκλησία της Περγάμου, λίγο πιο κάτω και στο εδάφιο 14, λέει «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί τεινάς κρατούντας τη διδαχή του Βαλαάμ, ώστε σε δίδας και τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσει ειδωλόθητα και να πορνεύωσει». Ένα άλλο χαρακτηριστικό μειονέκτημα αυτής της συγκεκριμένης εκκλησίας ήταν κάποιες συγκεκριμένες διδασκαλίες οι οποίες είχαν εισαχθεί και οι οποίες προέρχονταν, όπως λέει χαρακτηριστικά εδώ ο Λόγος του Θεού, και έμοιαζαν με τη διδαχή του Βαλάμ και του βασιλέα Βαλάκ. Διαβάζω λίγο παρακάτω στην εκκλησία των Θυατήρων για τη γυναίκα Ιεζάβελ. «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφήνει τη γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα». Εδώ βλέπουμε κάποια ουσιαστική παρεμβολή κάποιας γυναίκας η οποία ονοματίζεται προφήτησα και η οποία μπορεί να υπήρξε προφήτησα, που παρασύρει τους αδερφούς προς το εθνικό ειδωλολατρικό δηλαδή φρόνημα, το να τρώνε ειδωλόθητα και να πορνεύουν. Και βεβαίως στην εκκλησία των Σάρδεων, στο τρίτο κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο, «Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον». Πάλι βλέπουμε την εκκλησία να παρεκκλίνει τις αρχικές διδασκαλίες και τις οδού. Τέλος δε στην εκκλησία των Λαοδικαίων, που έχουμε αναφερθεί και εκτεταμένα και σε προηγούμενη εκπομπή σε αυτήν, όπου ο κόσμος, η εκοσμίκευση, κατακυρίευσαν αυτήν την εκκλησία, πλούτησε, δεν είχε χρεια κανενός, ενώ στην πραγματικότητα είχε τρομακτικές πνευματικές ελλείψεις. Μέσα από αυτούς τους χαρακτηρισμούς που δίνει το Πνεύμα του Θεού στις 7 εκκλησίες, παρατηρούμε τέσσερα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Πρώτον, επήλθε και μάλιστα στις πλουσιότερες περιοχές εκοσμίκευση της εκκλησίας. Αυτό συνέβη και στην Κόρινθο, συνέβη και στη Ρώμη, συνέβη και στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Εισήλθε ο κόσμος, εισήλθε ο πλουτισμός και όπως έχουμε πει, η οδός έγινε φαρδύτερη. Το δεύτερο στοιχείο ήταν το ότι ο Ιουδαϊσμός δήλωνε πάντοτε παρόν. Οι επιδράσεις και οι επιρροές στο χριστιανικό πνεύμα εγέννη ήταν καθοριστικές για την εξέλιξη της Εκκλησίας. Πολλές δε μάλιστα τελετουργίες και συνήθειες των Ιουδαίων υιοθετήθηκαν από πολλές χριστιανικές εκκλησίες και δόγματα και μας ακολουθούν μέχρι και στις μέρες μας. Άλλο χαρακτηριστικό βεβαίως ήταν η νίκη των ειδωλολατρών. Πολλές φορές, εκεί που το ειδωλολατρικό στοιχείο ήταν έντονο, υπήρχαν ιδιαίτερες επιδράσεις και επιρροές και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι χριστιανοί των εκκλησιών να προσετερίζονται, θα λέγαμε, τους εθνικούς και σε πολλές περιπτώσεις να μην διαφέρουν από αυτούς. Έχουμε λοιπόν ένα περίγραμμα αρχικό που μας βοηθάει να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι σεπτό, το οποίο είναι λεπτό και ευαίσθητο, δεν μπορεί να στέκεται, να παραμένει και να ιερουργεί μέσα στις εκκλησίες οι οποίες έχουν ξεκλίνει από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Επαναλαμβάνω βέβαια πως αυτές οι εκκλησίες και αυτές οι περιοχές οι γεωγραφικές που μείναν στην αληθινή πίστη ουδέποτε στερήθηκαν της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου και όπως θα πούμε και αργότερα τώρα παρακάτω και με τον Κώστα, πραγματικά υπάρχουν πολλές αναφορές που βλέπουμε ότι οι μέρες της Πεντηκοστής υπάρχουν, ενεργούνται και τον πρώτο αιώνα και τον δεύτερο και τον τρίτο μεταποστολικό αιώνα. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με τις πράξεις των Αποστόλων,
βλέπουμε ότι η ζωή, η εν Αγίω Πνεύματι ζωή, επεκτείνεται και στους μαθητές των μαθητών. Είναι θαυμαστό ότι αυτό το βίωμα δεν τελειώνει ποτέ, εφόσον βρίσκει σκεύη που εξητούν την κλήρωση του Πνεύματος και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αφού λοιπόν οι μαθητές έφυγαν από τη ζωή αυτή, έδωσαν τη σκυτάλη στους μαθητές τους. Το εκκλησιαστικό πρότυπο το οποίο άφησαν οι μαθητές εστηρίζεται πάντοτε στην οδηγία του Πνεύματος και στις ενέργειες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι η αγιοπνευματική ζωή δεν έπαψε μετά την αναχώρηση των μαθητών φανερώνεται από τα συγγράμματα της εποχής εκείνης, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα και αποδεικνύουν ότι πράγματι το βίωμα της πνευματικής ζωής και της χαρισματικής ζωής συνεχίστηκε. Στην εκκλησιαστική ιστορία μάλιστα του Στεφανίδη αναφέρεται ότι υπήρξαν έντονα ενθουσιαστικά φαινόμενα, τις διανομές του Πνεύματος, του Αγίου και τα χαρίσματα. Ενθουσιαστικές τάσεις που αναφέρει. Ακριβώς, ο Στεφανίδης τις ονομάζει ενθουσιαστικές τάσεις. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό ότι ήταν ενθουσιαστικές ή όχι. Σημασία έχει ότι αναγνωρίζονται αυτού του είδους οι εκδηλώσεις. Και μάλιστα ο Στεφανίδης, αν θυμάμαι καλά χάρη, τις αποδίδει στο γεγονός ότι ανέμενον τη Δευτέρα Παρουσία. Η προσδοκία της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Ακριβώς. Ούτε και σε αυτό θα διαφωνήσουμε, διότι πράγματι μια εκκλησία που περιμένει τον ερχομό του Χριστού ζει άγιο πνευματικά και χαρισματικά. Στη διδαχή των Αποστόλων, που ήταν ένα σύγγραμμα το οποίο ήταν ευρέως διαδεδομένο τον πρώτο αιώνα, η ύπαρξή του χρονολογείται τοποθετείται χρονικά μεταξύ του 90 και 100 μετά Χριστόν. Από ποιον έχει γραφτεί, ξέρουμε. Είναι άγνωστος ο συγγραφέας της διδαχής, όμως είναι ένα έγκυρο σύγγραμμα της εποχής εκείνης, ορθοτομημένο, ομοιάζει πάρα πολύ σε κάποια σημεία του με την επιστολή προς Ιακώβου, δίδονται οδηγίες προς ναυτιλωμένους, δηλαδή... Με την επιστολή του Ιακώβου. Ναι, του Ιακώβου, δηλαδή είναι μια επιστολή η οποία δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. Μεταξύ των άλλων που αναφέρεται στα προφητικά χαρίσματα. Άρα λοιπόν, εν έτη 90 με 100 μετά Χριστόν, στην Εκκλησία, ο τελευταίος Απόστολος που υπάρχει, που ζει, είναι ο Ιωάννης, ο οποίος νομίζω ότι πέθανε κάπου στο 95-96, κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν όμως τα χαρίσματα αυτά. Και λέει τώρα, για παράδειγμα, στην Δαχή των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, «Τους έχοντας προφητικό χάρισμα να αφήνεται να ευχαριστούν τον Θεό όσο θέλουν». Που σημαίνει ότι η λειτουργία των πιστών ήταν εμπλουτισμένη με τις ενέργειες, με τις θαυμαστές εκδηλώσεις των προφητιών του Πνεύματος του Αγίου. Σε άλλο σημείο, στη διδαχή των Αποστόλων, αναγράφεται το εξής. «Καθένας που λαλεί εν πνεύματι δεν είναι προφήτης, παρά μόνον αν έχει τους τρόπους του Κυρίου». Που σημαίνει ότι υπήρχαν προφητικά χαρίσματα, αλλά δεν ήταν όλα αυθεντικά. Κάποια ήταν, κάποια δεν ήταν. Άρα, σε εκείνη την εκκλησία που έσφιζε από Πνεύμα το Άγιον, υπήρχαν προφητείες οι οποίες ήταν από τον Θεό και άλλες οι οποίες ήταν καρδιακές. Και από πού θα καταλάβαιναν οι πιστοί εάν είναι ή εάν δεν είναι? Από τον τρόπο ζωής του προφήτη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου διενεργούνται. Απλούστατα, η Εκκλησία όφιλε να έχει διάκριση. Δεν ήταν δηλαδή μια εκκλησία που είχαν εντοπίσει κάποια σφάλματα στις προφητείες ή στην αγιοπνευματική ζωή και την κόψανε την προφητεία γιατί έγινε μια φορά λάθος, έγινε δύο, έγινε τρεις, θα το κόψουμε για να είμαστε σίγουροι. Όχι. Τα προφητικά χαρίσματα εξακολουθούσαν να διενεργούνται, αλλά η εκκλησία όφιλε να μην χάφτει μύγες. Επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή. Όφιλε η εκκλησία να διακρίνει, όπως το λέει και μέσα στη γραφή. Δύο προφήτες, δύο, τρεις και οι άλλοι να διακρίνουν.
Αν θέλετε, ναι, παρακαλώ, όμως πείτε, γιατί δεν ήθελα να... Πρέπει να λέμε όμως μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό που λέει η Γραφή, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους Α, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, λέει «Προφήτε δε ας λαλώσει», προφητικά προφανώς, «δύο ή τρεις και άλλοι ας διακρίνωση». Mm-hmm. Δηλαδή είναι ανάγκη τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου να αντιμετωπίζονται με διάκριση και όχι με τυφλή υπακοή, όπως είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία να κάνει στο γραμμένο Λόγο του Θεού. Ακριβώς. Στο Λόγο του Θεού έχει τυφλή υπακοή. Δεν το συζητάει, δεν το εξετάζει, είναι γραμμένο, είναι αλήθεια. Στο προφητικό όμως χάρισμα μας δίνει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την εξουσία να διακρίνουμε. Και πώς μπορούμε να διακρίνουμε έναν προφήτη ή μια προφητεία είναι αληθινή μέσα από το Λόγο του Θεού? Πρώτον, πρέπει να συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να λέει άλλα από το Λόγο του Θεού. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ο αγιασμός. Γιατί είναι γραμμένο στον Απόστολο Πέτρο να προσέχουμε στον προφητικό λόγο, γιατί διότι δεν ήλθε προτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν ποιοι? Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ακριβώς. Άρα το δεύτερο χαρακτηριστικό, όπως το λέει ακριβώς στη διδαχή, είναι να μοιάζει με τον Χριστό, να είναι σε αγιασμό ο προφήτης. Και τρίτον, να έχει καλό καρπό ο προφήτης. Δεν μπορεί να είναι ένας ψευδοπροφήτης, γιατί πώς φαίνεται ο ψευδοπροφήτης? Λέει ο Χριστός ότι το ψευδοπροφήτη, το ψευδοδιδάσκαλο, δεν θα τον διακρίνεις από αυτά που λέει, αλλά θα τον διακρίνεις από τον καρπό του. Γιατί το δέντρο το καλό κάνει καλό καρπό, το κακό το δέντρο κάνει κακό καρπό. Άρα λοιπόν, τρία πράγματα είναι βασικά αυτά τα οποία μας δίνει δικαίωμα και υποχρέωση ο Θεός να διακρίνουμε στους προφήτες και στο προφητικό λόγο: τη συμφωνία τους με το Λόγο του Θεού, τον αγιασμό τους και την καρποφορία τους. Ακριβώς. Επειδή μάλιστα την εποχή εκείνη δεν είχε ολοκληρωθεί ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε παρόλα αυτά ότι η διδαχή απηχεί την αποστολική παράδοση και πρακτική που, όπως είπατε και πολύ σωστά, μέσα από το Λόγο του Θεού έχει συγκεκριμένα διακριτικά σημεία για να μην πλανηθεί η Εκκλησία. Σε άλλο σημείο πάλι στη διδαχή λέει: «Πας αληθινός προφήτης που θέλει να παραμένει μεταξύ σας είναι άξιος της τροφής αυτού». Πας αληθινός. Αναγνωρίζει λοιπόν η Εκκλησία ότι υπάρχουν και ψεύτικοι. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν διάφοροι που κατηγορούν και λένε: «Εκεί πέρα γίνονται προφητείες, ούτε ξέρει τι λέει ο ένας, δεν ξέρει τι λέει ο άλλος λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, ο άλλος ζει έτσι, ο άλλος ζει αλλιώς». Αυτά γινόντουσαν και στην Αποστολική Εκκλησία που άφησαν οι Απόστολοι. Στην Εκκλησία που άφησαν οι Απόστολοι. Αυτά δεν εξέλιψαν ποτέ, δεν εξέλιπαν ποτέ. Πάντοτε υπήρχε το στοιχείο του ψεύδους ή της καρδιακής, της χιλιακής προφητείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είχαν εντοπίσει τότε οι μαθητές των μαθητών, οι ποιμένες των εκκλησιών, ο Κλήμης, ο Ιγνάτιος, είχαν εντοπίσει αυτά τα πράγματα, βάλανε ένα φήμωτρο στους προφήτες και θα τους λέγανε: «Ό,τι προφητεία έχετε να πείτε, θα μ' αρέσει να μας τη λέτε εμάς, θα μου τη λέσετε αυτή και εγώ θα τη λέω αν είναι σωστή ή όχι». Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολική παράδοση πρακτική. Ούτε επίσης έχει σχέση με την αποστολική παράδοση και πρακτική να μην υπάρχει προφητεία, γιατί υπάρχει κίνδυνος η καρδιά να έχει περηφανευτεί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρανε τότε. Απλούστατα σου λέει: είναι αληθινός προφήτης. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία και σημάδια τα οποία και εσείς τα περιγράψατε, θα το κρίνετε από τον βίο του προφήτη. Έτσι. Η Εκκλησία οφείλει να ξέρει με ποιους συναναστρέφεται. Απλό είναι το πράγμα. Άρα, σύμφωνα με τη διδαχή, εντός της Εκκλησίας διενεργείται το προφητικό χάρισμα και μας παρέχει ως κριτήρια αναγνώρισής της την αλήθεια των λεγόμενων και τον τρόπο ζωής του προφήτη. Αυτά όσον αφορά για την διδαχή των Αποστόλων. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να συνεχίσουμε και σε άλλα συγγράμματα εκείνης της εποχής. Εγώ πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, Λέβαια. Κώστα, για τον ψεύδο προφήτη, αλλά και για αυτόν που κάνει λάθος. Δεν είναι όποιος κάνει λάθος, γιατί από συνέστημα μπορεί να κάνει λάθος, από προσωρινή υπερηφάνεια μπορεί να κάνει λάθος, δεν θεωρείται ψευδοπροφήτης. Αλλά ποιος είναι ψευδοπροφήτης? Αυτόν τον περιγράφει καλά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέγοντας στο πρώτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο: «Διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες,
κατακρατούσιν την αλήθεια εν αδικία. Ο ψευδοπροφήτης δηλαδή είναι αυτός που φέρνει αιρέσεις απολίας, φέρνει πλάνες, φέρνει ψευδοδιδασκαλίες και μάλιστα πολλές φορές συνειδητά, αλλά τις περισσότερες φορές και ασυνείδητα, πλανημένος από το διάβολο, καθώς γίνεται εργαλείο του διαβόλου για να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτός είναι ο ψευδοπροφήτης. Ένας όμως προφήτης, ο οποίος επειδή αγαπάει κάποιον ιδιαίτερα, συνεπαρμένος από την αγάπη του και με συνέστημα κάνει ένα λάθος στην προφητεία του, αυτός δεν είναι ψευδοπροφήτης, αυτός είναι, έκανε λάθος. Παρ' όλα αυτά βέβαια είναι ψευδές το αποτέλεσμα, είναι ψευδές, απλά δεν γίνεται με διάθεση έτσι, πονηρίας. Άρα λοιπόν εξετάζουμε εμείς, διακρίνουμε εμείς την οποιαδήποτε μορφή ψεύδος, ή το απλό λάθος, ή το συγκεκριμένο τραγικό λάθος των πλάνων και των ψευδοπροφητών, το διακρίνουμε διαχωρίζοντάς το από την απόλυτη αλήθεια, που η απόλυτη αλήθεια αποδεικνύεται πρώτον γιατί συμφωνεί με τον Λόγο του Θεού, δεύτερον γιατί έχει καλό καρπό ο προφήτης που προφητεύει, και τρίτον γιατί είναι σε αγιασμό και καθαρότητα και είναι εμφανής η μαρτυρία την οποία ο Θεός δίνει στον προφήτη αυτόν μέσα στην Εκκλησία. Να συνεχίσουμε λοιπόν στον Ποιμήν του Ερμά. Ο Ποιμήν του Ερμά ήταν ένα σύγγραμα του οποίου επίσης ο συγγραφέας δεν μας είναι γνωστός. Να σε ρωτήσω κάτι. Η διδαχή στο προηγούμενο βιβλίο ήταν στα Ιεροσόλυμα γραμμένη, δηλαδή στην περιοχή, ή δεν ξέρουμε? Και αυτό δεν είναι, δεν είναι γνωστό. Σε ποιο μέρος δηλαδή πρώτο εμφανίστηκε? Δεν το γνωρίζω τουλάχιστον εγώ. Συγγνώμη. Ο Ποιμήν του Ερμά είναι ένα σύγγραμμα το οποίο τοποθετείται χρονικά γύρω στο 120 περίπου μετά Χριστόν. Είναι ένα αγνώστου συγγραφέως και αγνώστου τόπου. Ακριβώς, ναι. Είναι ένα σύγγραμμα στο οποίο φαίνεται πολύ έντονη η παρουσία του Θεού, οι επισκέψεις του Θεού στον άνθρωπο που τις γράφει. Άλλωστε στην πραγματικότητα αυτό το σύγγραμμα είναι μία όραση, είναι μία διαρκή αποκάλυψη κάποιων γεγονότων και πραγμάτων. Επιλεκτικά αναφέρω τα εξής. Λέει, καθώς πήγαινα εις Κουμάς, μια πόλη, και εδόξαζα τον Θεό για τα έργα του, το μεγαλείο και την δύναμή του, καθώς περπατούσα έπεσα σε ύπνο. Το πνεύμα με πήρε και με μετέφερε σε δύσβατο μέρος. Αφού δε άρχισα εκεί να προσεύχομαι, ο ουρανός μου ανοίχτηκε. Επομένως έχουμε μια έντονη αγιοπνευματική εμπειρία, έχουμε έρθει σε έκσταση, όπως ακριβώς τα βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Εδώ είναι μία απάντηση ότι αυτού του είδου οι εκστατικές καταστάσεις αφορούσε μόνον τους Αποστόλους. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη για τέτοια πράγματα, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις. Αυτό πρώτον, ότι η Εκκλησία τότε ήταν νηπιάζουσα, λέει, και είχε ανάγκη τέτοιου είδους επισκέψεις, ή εν πάση περιπτώσει αυτά ήταν μόνον για εκείνους που ήταν κάτι το ιδιαίτερο και όχι για τους μεταγενέστερους. Εάν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα κάποιος πει ότι ήρθε σε έκσταση πνευματική, θα πούνε ή ότι είναι λολός ή ότι είναι σε υπερηφάνεια. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν στερεί διαχρονικά από τους δούλους του την παρουσία του με χίλιους δύο τρόπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνέχεια η οποία επεκτείνεται χρονικά από το κλείσιμο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης. Είμαστε λοιπόν στο 120 και βλέπουμε ότι υπάρχει μία τέτοιου είδους διήγηση. Σε άλλο σημείο, στον Ποιμήν του Ερμά, λέει κάτι που αφορά την διάκριση μεταξύ προφήτη και ψευδοπροφήτη. Δηλαδή έδινε ιδιαίτερο βάρος η Αρχαία Εκκλησία στο να μην πλανηθεί. Λέει, το πνεύμα που επερωτάται και λαλεί κατά τις επιθυμίες των ανθρώπων, επίγειο είναι και ελαφρύ. Μη έχοντας δύναμη και καθόλου δελαλή αν δεν επερωτηθεί. Πώς θα γνωρίσω ποιος είναι προφήτης και ποιος ψευδοπροφήτης? Από τη ζωή του θα γνωρίσεις τον άνθρωπο που έχει θείο πνεύμα. Είναι πραής, ήσυχος, ταπεινόφρον, απέχων από παντός κακού και ματέας επιθυμία του κόσμου, και καταλήγει, σε κανέναν δεν απαντά κατά παραγγελία.
ούτε λαλεί από μόνος του, αλλά λαλεί όταν ο Θεός θέλει. Δηλαδή τότε δεν πήγαιναν πίσω από ένα προφήτη να του πούνε τι θα γίνει, να φύγω από τη δουλειά μου, να πάω εδώ, να πάω εκεί, να σπείρω εδώ, να σπείρω εκεί. Δεν κάναν τέτοια πράγματα. Δεν λαλεί κατά παραγγελία. Αυτά λοιπόν τι αποδεικνύουν? Αποδεικνύουν ότι στην αρχαία εκκλησία υπήρχε πάρα πολύ έντονος φόβος, γιατί υπήρχε πράγματι κίνδυνος να πλανηθούν. Και αυστηρότητα, και αυστηρότητα στα πνευματικά, σοβαρότητα θα την έλεγα, πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αλλά βλέπουμε ότι επειδή υπήρχε κίνδυνος πλάνης, δεν είχαν κόψει τα χαρίσματα. Αλλά έθεταν το υγιές πλαίσιο μέσα στο οποίο και ο προφήτης και οι ακούοντες θα διέκριναν το αληθές. Υπήρχε λοιπόν χαρισματική ζωή μέσα στην Εκκλησία, αλλά υπήρχε και προσωπικό αγιοπνευματικό βίωμα, όπως φαίνεται από τον ποιμή του Ερμά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι την περίοδο για την οποία συζητάμε και για όλη την περίοδο αυτή έχουν κάνει την εμφάνισή τους και οι πρώτες αιρέσεις. Οι γνωστικοί, οι μανιχαϊστές, οι μαρκιονιστές είναι τάσεις οι οποίες έχουν εκδηλωθεί και ελείψει, όπως είπε ο Κώστας προηγουμένως, του κανόνα των βιβλίων, αλλά και εν γέννη της υγιένουσας διδασκαλίας αυστηρά οριοθετημένης, τέτοιου είδους παρεσφύσεις δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλες στρεβλώσεις στη διδασκαλία του Κυρίου. Είναι λοιπόν λυτρωτικές τέτοιου είδου αναφορές και τέτοιου είδους επιστολές, γιατί βοηθούν τους πιστούς που δεν έχουν συστηματοποιημένη, θα έλεγα, συγχωρέστε μου την έκφραση, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου μπροστά τους, να ξεχωρίζουν τα διαφέροντα, να γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό, να αποφεύγουν ποιο είναι το λάθος, και πραγματικά βλέπουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο εξειδικεύονται οι αιρέσεις, μετά πηγαίνουμε στο μονοφυσιτισμό, στο μονοθελητισμό, βλέπουμε πάντοτε ότι πως όπως επενεργεί το Πνεύμα του Θεού στις εκκλησίες και αγωνίζεται να τις διατηρήσει στην υγιένουσα διδασκαλία, από την άλλη υπάρχουν αυτές οι τάσεις, οι επενέργειες του διαβόλου, που προσπαθούν να πάρουν το Πνεύμα του Θεού και την υγιένουσα διδασκαλία από την εκκλησία και να τις στρέψουν σε άλλου είδους πράγματα. Όχι μόνο σε διαφορετικές διδασκαλίες, αλλά παραδείγματος χάρη οι γνωστικοί που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ελίτ χριστιανών, οι οποίοι επεδίωκαν να αυτοισχυρίζονται πως είναι κάτι το ιδιαίτερο και οι αποκαλύψεις αφορούν μόνον αυτούς. Να πω χάρη σε αυτό, συμπληρώνοντας αυτό που λες, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Χάρης. Η Εκκλησία στα πρώτα βήματά της ταλανίστηκε από δύο πολύ πολύ σημαντικούς κινδύνους. Ο ένας ήταν στα πρώτα στάδια ο Ιουδαϊσμός, αυτά που διαβάσαμε, ότι έπρεπε κατά το έθος του Μωυσέως να περιτέμπτουν κτλ. Αμέσως μετά, μόλις το θέμα αυτό σταμάτησε, ήρθε το πρόβλημα των γνωστικών. Τι κάναν οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί έλεγαν ότι είναι εκφραστές μιας κρύφιας αποστολικής παράδοσης, την οποία την έχουν λάβει προφορικά. Αυτά που λέμε και σήμερα, ότι η προφορική παράδοση. Τι προφορική παράδοση είναι αυτή αποστολική που δεν την κατέγραψαν οι Απόστολοι? Το πρώτο λοιπόν ήταν ότι εστήριζαν τις δοξασίες τους και οι διδαχοί και ο Ποιμήν του Ερμά και ο Ιγνάτιος μετά και όλοι αυτοί στην πραγματικότητα έχουν σαν στόχο να θωρακίσουν την Εκκλησία από τις γνωστικές ψευδοαποκαλύψεις. Γιατί οι γνωστικοί, όπως είπα, διαχειρίζονται ότι έχουν κρύφια αποστολική προφορική παράδοση και δεύτερον έναν πολύ πολύ ιδιωτικό αγιοπνευματικό φωτισμό. Επικοινωνιακό τρόπο. Ακριβώς, ότι εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, η οποία είναι τόσο ιδιαίτερη που μας βγάζει από τον κοινό μέσο όρο της Εκκλησίας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε όμως, νομίζω, ότι παρόλο που δεν υπάρχει ο κανόνας, δηλαδή δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη η συλλογή των γεγραμμένων από τους Αποστόλους και τους Προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, παρόλα αυτά υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν γραφές. Δηλαδή υπάρχουν οι γραφές. Υπάρχει ο Ματθαίος στην εποχή. Όλα υπάρχουν, μέχρι το 120 μέχρι το 70 έχουν γραφτεί όλα τα βιβλία, εκτός από την Αποκάλυψη και τις επιστολές του Ιωάννου που γράφτηκαν το 90. Άρα μετά το 90, όταν μπαίνουμε στην περίοδο των Αποστολικών Πατέρων, οι γραφές υπάρχουν, διαδίδονται, καταγράφονται.
ο κανόνας τι έκανε, απέρριψε το ψεύτικα που έγινε το 300 περίπου μετά Χριστό, απέρριψε τα ψεύτικα που εντωμεταξύ γράφτηκαν και εξέλεξε σαν γεγραμμένο λόγο του Θεού, θεόπνευστο λόγο του Θεού, όσα είχαν γραφτεί από τους Απόστολους και τους προφήτες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, απλά ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Μπορεί όντως έτσι είναι όπως το λέτε, ότι είχαν γραφτεί όλα αυτά τα βιβλία, αλλά όλες οι εκκλησίες, όλα τα μήκη και πλάτη της γης δεν είχαν όλα τα βιβλία στη διάθεσή τους. Είχαν κάποια. Ναι, μεν όλα είχαν γραφτεί, όπως ακριβώς το είπατε, ναι, αλλά δεν είχαν όλη γνώση, ας το πούμε, ότι υπάρχει για παράδειγμα το κατά Ιωάννη. Λέω, παράδειγμα. Όμως, αυτά τα βιβλία τα οποία είχαν, όσα είχαν στα διάθεσή τους, ήταν ικανά να μην πλανηθούν. Γιατί άμα έχεις το κατά Ματθαίο και τις επιστολές της προς Κορινθίους, γιατί η προς Κορινθίους επιστολή υπήρχε διαδεδομένη, τότε έχεις μια υγιή βάση να μην πλανηθείς. Και βέβαια, συν το χρόνο. Εκείνο επίσης που θέλω να τονίσω είναι ότι η λεγόμενη ιερά παράδοση, για να μην πλανηθούμε σε γνωστικιστικές απόψεις, ναι, η λεγόμενη ιερά παράδοση είναι ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Δεν υπήρχε ιερά παράδοση προφορική. Όλα ήταν γραφτά, γραμμένα από το λόγο του Θεού. Να το διευκρινίσουμε όσο το δυνατόν πιο καλά. Η προφορική παράδοση των Αποστόλων κατεγράφει. Το κήρυγμα δηλαδή των Αποστόλων, η διδασκαλία των Αποστόλων, φρόντισαν οι Απόστολοι και μας την κατέγραψαν. Έτσι. Δεν υπάρχει μια προφορική παράδοση. Συγγνώμη. Αποστολική. Κατεγράφει και το 120 είναι ήδη καταγεγραμμένη. Ακριβώς. Δεν υπάρχει προφορική παράδοση αποστολική που να μην φρόντισαν να μας την παραδώσουν. Έτσι ακριβώς. Όντως, η παράδοση των Αποστόλων καταρχάς, γιατί υπήρχε μέχρι την ανάληψη του, από την ανάληψη του Κυρίου και μέχρι το πρώτο Ευαγγέλιο, πέρασαν καμιά 15-20 χρόνια. Το 37, τέσσερα χρόνια. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν όμως, υπήρχε ένα χρονικό διάστημα, ναι, ναι, στο οποίο υπήρχε το κήρυγμα. Έτσι. Όμως, ακριβώς επειδή οι Απόστολοι γνώριζαν, γιατί ήταν άνθρωποι του Πνεύματος του Αγίου, τι θα επακολουθήσει, φρόντισαν αυτά τα οποία κήρυταν να τα καταγράψουν. Παρατήρηση. Ναι. Δεν φρόντισαν οι Απόστολοι, αν και φρόντισαν, ο Θεός φρόντισε. Μα είπα ότι οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι του Θεού, οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο. Ο Θεός φρόντισε. Έκαναν λοιπόν αυτό ακριβώς. Οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο, γιατί το Πνεύμα του Άγιο τους φανέρωσε τι πρόκειται να επακολουθήσει. Όλα αυτά τα οποία προφορικά εκήρυταν, τα κατέγραψαν, ώστε σήμερα να μην μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις τι. Είναι και άλλα πολλά, λέει, τα οποία δεν εγγράφησαν τις βιβλίες τούτης. Αυτό θέλω να τονίσω. Να κάνω μια απλή ερώτηση, ναι, κατηγορηματική. Ναι. Υπάρχει παράδοσης έξω από το ιερά παράδοσης έξω από το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Βεβαίως και όχι, γιατί η παράδοσης, η ιερά παράδοσης, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτά τα οποία βιωματικά μας κατέγραψαν οι Απόστολοι. Και μας τα έδωσαν. Ακριβώς. Τώρα, εάν μιλάμε για κάποια πρακτικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι ούτε δογματικά ούτε σωτηριολογικά, αυτά πάλι δεν είναι θέματα στα οποία μπορεί κάποιος να πει ότι δεν μας τα είπαν οι Απόστολοι. Δηλαδή οι Απόστολοι μας έχουν δώσει ακριβώς όλα όσα αφορούν τη σωτηρία μας. Δεν το γράψαν οι Απόστολοι. Εντάξει. Δεν το γράψαν ούτε οι μαθητές τους, ούτε οι μεταποστολικοί, ούτε οι αποστολικοί. Δηλαδή, όλες οι παραδόσεις μας προέκυψαν μετά τον 4ο αιώνα. Εντάξει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν παράδοση ιερά που να μην είναι εγκεκριμένη. Μπορεί να είναι παραδοσιακή στο λόγο στους Αποστόλους. Ακριβώς. Υπάρχει πιθανότητα παράδοσης να είναι, να λέει άλλα από το Ευαγγέλιο. Που δεν είναι. Που δεν είναι. Και να θεωρείται ιερά παράδοση. Όχι, μπορεί να θεωρούν εκείνοι ιερά παράδοση. Παράδοση όμως αποστολική δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις. Είναι αναγκαίες. Γιατί? Γιατί όλους αυτούς τους αποστολικούς πατέρες και τους αποστολικούς πατέρες που θα αναφερθούμε στις επόμενες εκπομπές μας, ποτέ δεν ανέφεραν τον εαυτό τους και τα γραπτά τους αλόγω Θεού. Αντιθέτως, τα γραπτά τους τα επιβεβαιώνουν ως αληθινά, στηριζόμενοι στο Λόγο του Θεού. Στα γεγραμμένα δηλαδή υπό των Αποστόλων και των προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Όποιος μπει σε μια διαδικασία, αν έχει το χρόνο, να δει τι έχουν γράψει οι Αποστολικοί Πατέρες,
και οι μεταποστολικοί, αλλά επειδή οι μεταποστολικοί είναι οι διπλάσιοι, εγώ σας λέω τους αποστολικούς. Δεν θα δείτε τίποτε άλλο παρά ερμηνείες των ανθρώπων αυτών στο Λόγο του Θεού. Δεν λένε τίποτα άλλο. Δεν θα δεις ποτέ να λέει ο Ιγνάτιος και όπως λέει, ξέρω εγώ, μάλλον να σου το πω αλλιώς, δεν θα δείτε ποτέ να λέει ο Ειρηναίος, ξέρετε όπως έγραφε πριν 100 χρόνια ο Ιγνάτιος ή όπως έγραφε, τίποτα. Τίποτα έτσι. Οι παραπομπές τους ήταν μόνο στις γραφές. Τέλειο. Από τον γραφόν και δια των γραφών ελάλησαν. Έτσι. Όπως το είπες πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν έφερε σαν σημείο αναφοράς κάποιον άλλον Αποστολικό Πατέρα. Όχι. Το σημείο αναφοράς όλων αυτών των Αγίων ανθρώπων του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού και μόνο ο Λόγος του Ακριβώς. Θεού. Άλλωστε και αυτό, συγγνώμη Κώστα, παρακαλώ. Άλλωστε και αυτό αποτελεί και μία δυνατότητα που έχουμε εμείς της εποχής μας να δούμε αν οι ερμηνείες που δίνουμε στο Λόγο του Θεού έχουν πράγματι τη βεβαιότητα της αλήθειας, γιατί θα πρέπει να κοιτάμε και τους Αποστολικούς Πατέρες πώς ερμηνεύουν τις γραφές, γιατί μόνο στις γραφές αναφέρονται, για να διαπιστώσουμε και εμείς ότι δεν έχουμε ξεφύγει ούτε από τη διδαχή των Αποστόλων αλλά ούτε και από την ερμηνεία των μαθητών του Ιησού Χριστού. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε και θα προσέθετα για να το δέσω ακόμη καλύτερα αυτό το οποίο λέτε, ότι ακόμη και αν ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, ένας μεταποστολικός πατέρας, που δεν αμφισβητούμε την αγιότητά τους, έτσι, γράφει κάτι, εμείς αυτό καθ' αυτό δεν είμεθα υποχρεωμένοι να το δεχθούμε ως Λόγο Θεού από τη στιγμή που το λέει μόνον αυτός. Ούτε να έχουμε δουλική υπακοή σε αυτό. Βεβαίως, δεν κάνουμε δουλική χρήση των πατέρων. Δεχόμεθα εάν υπάρχει συμφωνία πατέρων. Γιατί δεν μπορεί 3-4 άνθρωποι, 5 εγνωσμένες αξίες να λένε το ίδιο πράγμα και να τεκμηριώνουν τις γραφές και εμείς να λέμε δεν συμφωνούμε με αυτό που λέτε, με την ερμηνεία σας. Από τη στιγμή που υπάρχει consensus patria, όπως το λένε, δηλαδή συμφωνία πατέρων, τι πάει να πει συμφωνία πατέρων, ότι στο 150 μετά Χριστόν, στο 200, 4, 5, 6 άνθρωποι λένε ότι ναι, υπάρχει βάφτιση με πνεύμα Άγιο. Δεν μπορείτε εσείς να μας το αμφισβητήσετε σήμερα. Ό,τι και να λέω, οποιοδήποτε. Παράδειγμα, να σας πω ένα πιο ουσιαστικό παράδειγμα. Περί Χιλιετούς Βασιλείας. Οι περισσότεροι μεταποστολικοί πατέρες ομιλούν ότι θα γίνει Χιλιετής Βασιλεία και ότι δεν είναι σύμβολο. Από τον 3ο και 4ο αιώνα, Άγιοι άνθρωποι του Θεού, εκκλησιαστικοί πατέρες, ίσως να μην ήταν και ακριβώς εκκλησιαστικοί πατέρες, μπάστε, σίγουρα ήταν εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ή όπως παράδειγμα ο Ευσέβιος Κεσαρίας, που έκανε και εκκλησιαστική ιστορία, αμφισβήτησαν την Χιλιετή Βασιλεία. Εμείς δεν θα δεχθούμε αυτούς. Έτσι. Εμείς θα δεχθούμε τους μαθητές των μαθητών, οι οποίοι συμφωνούσαν. Όλοι οι μεταποστολικοί πατέρες συμφωνούσαν στη Χιλιετή Βασιλεία. Τώρα αναφέρω το παράδειγμα αυτό για να τεκμηριώσω ότι τελικά εμείς δεν δεχόμαστε τι λέει ο ένας. Θα δεχθούμε, θα λάβουμε υπόψη μας αυτό το οποίο λένε οι πολλοί. Και βέβαια και βεβαίως, πάνω απ' όλα αυτό εάν είναι στηριγμένο στο Λόγο έτσι, του Θεού. Έτσι και βεβαίως αν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά ειδικά στα πρώτα 150 χρόνια, 200, δεν... Κάποιος που θα παρατηρήσει και θα ψάξει και θα τα διαβάσει αυτά, θα δυσκολευτεί να βρει κάτι το οποίο είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Εντάξει, τώρα βεβαίως εμείς δεν είμαστε και παντογνώστες των συγγραμμάτων, αλλά αυτά στα οποία έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας, έχουμε δει ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να μείνουν στα Λόγια του Θεού. Τώρα, αν κάτι δεν τους έχει αποκαλυφθεί, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο Ιγνάτιος Αντιοχίας. Ιγνάτιος, επίσκοπος ποιμένας της Αντιοχίας. Αυτός έζησε γύρω στο 110 μετά Χριστόν έφυγε. Δηλαδή έζησε του 27 και του 110 μετά Χριστόν. Άρα ήταν μαζί με τους μαθητές, έτσι. Οι αποστολικοί πατέρες θεωρούνται ακουστές των Αποστόλων. Γι' αυτό μας είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι, ξέρετε τι, εσείς κάνετε λάθος, εμείς δεν κάνουμε λάθος. Είναι ακουστές των Αποστόλων. Και ό,τι λένε, τα λένε μέσα από τις γραφές. Και όχι μόνο ακουστές, συγγνώμη, ναι. Όχι μόνο ακουστές, αλλά ζήσανε και στην οτροπία και στην πρακτική. Ακριβώς. Και στην εκκλησία εκείνη. Δηλαδή μεγαλώσανε μέσα σε αυτή την εκκλησία. Ακριβώς. Γεννηθήκανε και μεγαλώσανε μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ακριβώς. Λέει λοιπόν ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, κοιτάξτε τώρα το χάρισμα της προφητείας πώς εκδηλώνεται. Και από τον ίδιο τον Ιγνάτιο. Όταν ήμουν μεταξύ σας, εκράβγασα με τα φωνής μεγάλης, με φωνή Θεού
να προσεύχεται σε ό,τι λέγουν ο επίσκοπος, το πρεσβυτέριο και οι διάκονοι. Μερικοί υποπτεύθηκαν ότι αυτά τα είπα επειδή δήθεν γνώριζα για το χώρισμα που δημιουργούν ορισμένα άτομα. Μάρτυράς μου αυτός, το αλφα κεφαλαίο, για τον οποίον είμαι δεμένος. Γιατί τα λέει αυτά εχμάλωτος, πήγαινε στη Ρώμη για να τον εκτελέσουν. Μάρτυράς μου αυτός για τον οποίον είμαι δεμένος, ότι από σάρκα ανθρωπίνη δεν έμαθα τίποτα. Το Άγιο Πνεύμα ήταν που μίλησε και είπε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να πληρώνει τον Ιγνάτιο, να προφητεύει σε επίκον πάντων. Να κραυγάζει μάλιστα με ακριβώς, δύναμη μεγάλη. Ναι, γίνεται μια προφητεία μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ώρα της λειτουργίας και εκεί βέβαια να φανερώνονται κρύφα καρδιών. Αυτό είναι το προφητικό χάρισμα. Αυτή είναι η προφητεία. Η οποία είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή γινόταν η προφητεία ακριβώς. Εξεδηλώνεται. Και τι ωραία που την περιγράφει, το ξαναδιαβάζει. Βεβαίως. Όταν ήμουν μεταξύ σας, εκράβγασα. Περιγράφει ένα προφητικό λόγο που είχε δώσει κάποτε στην Εκκλησία. Ακριβώς. Γιατί το γράφει τώρα αυτός. Τους θυμίζει δηλαδή, τους λέει πρέπει να είστε ενωμένοι βασικά. Αυτό είναι, θέλω να τους πει. Όταν ήμουν μεταξύ σας, εκράβγασα με τα φωνής μεγάλης. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια. Με φωνή Θεού να προσέχετε σε ό,τι λέγουν ο επίσκοπος, το πρεσβυτέριο και οι διάκονοι. Μερικοί υποπτεύθηκαν ότι αυτά τα είπα επειδή δήθεν γνώρισα για το χώρισμα που δημιουργούν ορισμένα άτομα. Κύριε Θεέ μου. Και τότε πήρχαν αυτά, σου λέει καλά. Αυτός έχει συνεννοηθεί με κάποιους και μας τα λέει δήθεν ότι μιλάει το πνεύμα. Από τότε υπήρχαν αυτά. Μάρτυράς μου αυτός για τον οποίον είμαι δεμένος, ότι από σάρκα ανθρωπίνη δεν έμαθα τίποτα. Τώρα να δούμε τι λέει το λόγος του Θεού εδώ για το προφητικό, για την προφητεία. Διαβάζω την προφητεία της Ελισάβετ. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο και το 41 εδάφιο. Και ως ήκουσε η Ελισάβετ το χαιρετισμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος της κοιλίας αυτής και άκου. Και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπε, όπως ακριβώς ο Ιγνάτιος, με φωνή μεγάλη. Έρχεται η δύναμης δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου και βγαίνει μία φωνή η οποία πραγματικά δημιουργεί και προϋποθέσεις αλήθειας αλλά και σεβασμού και ιδιαίτερος και φόβο Θεού. Να συνεχίσω με τον Πολύκαρπο Σμύρνης. 156 μετά Χριστόν, αυτός μαρτύρησε, ένας πραγματικά άγιος άνθρωπος, τον κάψανε ζωντανό. Αυτός, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση και πρακτική, ήταν μαθητής του Ιωάννη, του Αποστόλου Ιωάννη. Λέει, λοιπόν, ενώ προσευχόταν, αυτό το γράφουνε στο μαρτύριον του Πολυκάρπου. Το μαρτύριο του Πολυκάρπου είναι αυτό το οποίο διαβάζει. Αυτό δηλαδή που θα διαβάσω τώρα. Ναι, λίγο, δεν το έχει γράψει ο ίδιος, δεν φαίνεται να το έχει, αλλά το έχουν γράψει ότι τους το έχει εκείνος κατά κάποιο τρόπο υπαγορεύσει. Υπαγορεύσει. Γι' αυτό λέγεται μαρτύριον Πολυκάρπου. Ενώ προσευχόταν, ήλθε η σοπτασία τρεις μέρες πριν τον συλλάβουν και είδε το προσκέφαλό του να καίγεται με φωτιά. Στραφής προς τους δικούς του είπε, θα με κάψουν ζωντανό. Και έτσι και έγινε. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο του φανέρωσε με ποιον τρόπο πρόκειται να μαρτυρήσει, να αποθάνει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια προσωπική φανέρωση. Το Πνεύμα το Άγιο φανερών και αν μπορείτε και εσείς να το δείτε αδελφοί Γιώργο, ότι στους δούλους του Θεού ο Κύριος φανερώνει το τέλος τους, έτσι δεν είναι. Και στο Απόστολο Παύλο, λέει στον Τιμόθεο, λέει στο τέλος, στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, διότι ήδη εγώ γίνομαι σπονδύ, διαβάζω από το 4 κεφάλαιο και το 6 εδάφιο, και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα τον καλονιγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδόση εν εκείνη τη μέρα, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί ότι ο Θεός του εφανέρωσε ότι ήρθε ο καιρός της αναχωρήσεώς του. Είναι λοιπόν φανερό ότι στους ανθρώπους του Θεού ο Θεός φανερώνει πότε έρχεται το τέλος του. Αλλά όπως είπαμε και ο Πέτρος ξέρει πάρα πολύ καλά τον καιρό της αναχωρήσεώς του. Μάλιστα διαβάζω από τη δεύτερη επιστολή του, από το πρώτο κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο, επειδή εξεύρω
ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Άρα όλοι οι άνθρωποι του Θεού, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τις γραφές, έχουν αποκάλυψη διαπνεύματος Αγίου από το Θεό, πότε έρχεται το τέλος της ζωής τους. Συνεχίζοντας για τον Πολύκαρπο Σμύρνης, διαβάζω κάτι πολύ σημαντικό. Αφού τον συνέλαβαν, ζήτησε από αυτούς να του δώσουν ώρα να προσευχηθεί εκτενώς. Και αφού του το επέτρεψαν, άρχισε να προσεύχεται πλήρης με τη χάρη του Θεού, ώστε δεν μπορούσε επί 2 ώρες να ελέγξει το στόμα του προς μεγάλη έκπληξη των ακουόντων. Ήταν πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Πολλοί αμφισβητούν, σου λέει, δεν μιλούσε γλώσσες. Τι έκανε 2 ώρες? Δεν μπορούσε να ελέγξει το στόμα του. Όταν κάποιος δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα του, μόνο κάποιος που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο μπορεί να καταλάβει. Και να εξηγήσει τι σημαίνει. Ακριβώς. Και στη συνέχεια, ακόμη μια παράθεση κάποιου συγκεκριμένου γεγονότος από το μαρτύριο του Πολυκάρπου. Καθώς δε ο Πολύκαρπος εισερχόταν στο στάδιο, μία φωνή από τον ουρανό ήλθε εις αυτόν και έλεγε: «Ίσχυε και ανδρίζου, Πολύκαρπε». Ουδής είδε τον ομιλούντα, αλλά οι παρόντες άκουσαν την φωνή. Με λίγα λόγια βλέπουμε ότι ο Κύριος και φανερώνει το τι μελιγενέστε και δείχνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δηλαδή του δείξε ότι θα καεί ζωντανός, δείχνοντάς του το προσκέφαλό του να καίγεται, και με το Πνεύμα το Άγιον πληρώνει εκείνους που ζητούν προσευχή, και βεβαίως λίγο πριν μαρτυρήσει άκουσε τη φωνή του Κυρίου από τον ουρανό για να ενισχυθεί. Δεν γίνεται χωρίς παρουσία Θεού. Χωρίς δύναμη πνεύματος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ό,τι και να λέμε, δεν γίνεται. Τα υπόλοιπα είναι εγκεφαλικοί λογισμοί, οι οποίοι, εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο ο άνθρωπος καλό είναι να σκέπτεται, αλλά από εκεί και μετά, με σκέψεις και με διανοητικές συλλήψεις και αντιλήψεις, δεν μπορεί το έργο του Θεού να προχωρήσει, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει τη μεγάλη δοκιμασία. Ναι, και να σκέφτεται, όπως είπες, δηλαδή ο άνθρωπος είναι σκεπτόμενος. Οπωσδήποτε. Έχει λογική, είναι η λογική η λατρεία μας, αλλά η διαφορά γίνεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, στην οικογένεια του ανθρώπου και στην Εκκλησία του Θεού. Η διαφορά γίνεται από τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς. Τις ενέργειες και τις φανερώσεις του Πνεύματος. Δεν καλούμαστε να μην έχουμε νου, καλούμαστε να έχουμε νουν Χριστού. Έτσι, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ή... Όχι, να διακόψουμε. Εντάξει, εδώ, ωραία. Δεν έχουμε χρόνο. Το χρόνος μας τελείωσε, αγαπητέ Κώστα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο χρόνος μας τελείωσε. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας, και μαζί θα είμαστε με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.